Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τους θέλεις την πρώτη μέρα δίπλα σου, που έτσι σε χαλαρώνουν και αισθάνεσαι μια ασφάλεια? Κοίταξε, επειδή οι συνεργάτες μου είναι άνθρωποι που αγαπώ, συνήθως έχω και έτσι, οικογένεια δίπλα μου, οπότε νομίζω ότι συνήθως οι συνεργάτες είναι αυτοί που χρειάζομαι δίπλα μου. Γενικά, το Θεό θέλω να έχω μαζί μου, να με βοηθήσει να πάνε όλα καλά. Οπότε έχεις κάποιο ακούσουμε, λοιπόν. Κάποιο σταυρό, ξέρω, κάποιο... Κοίταξε, το σταυρό δεν τον έχω για γούρι μαζί μου, τον έχω πάντα μαζί μου, από θέμα θρησκείας, πίστης και έτσι να μας κρατάει, καλά, να μας κρατάει ναι, στο καλό, εν πάση περιπτώσει. Πριν βγείτε στη σκηνή, κάνετε προσευχή, καλέ... αφού... Ναι. Αλήθεια είναι ότι κάνω. Κανονικά δεν πρέπει να τα λέμε, αλλά δεν είναι κακό, εντάξει, ούτε ντροπή είναι. Ναι, αν δεν πω το Πάτερ ημών πριν βγω, να ευχηθώ να είναι όλος ο κόσμος καλά και την αλήθεια είναι ότι την ώρα που κάνω την προσευχή μου, σας εξομολογούμε τώρα, πριν βγω στη σκηνή που ο κόσμος είναι ενθουσιασμένος, δηλαδή ένα τέτοιο πράγμα, εγώ εκεί τη στιγμή σκέφτομαι ο Θεός να δώσει δύναμη σε όλους αυτούς που είναι κάπου μόνοι τους και δεν έχουν όλα αυτά που έχω εγώ. Πιστεύεις έχει βοηθήσει η πίστη που έχεις για την πορεία που έχεις πετύχει? Και... Όχι, ξέρω πάρα πολύ κόσμο που δεν πιστεύει στο. Δεν πιστεύει κάπου και είναι πολύ καλύτεροι από μένα σαν άνθρωποι. Πιο πράοι, πιο ταπεινοί. Έτσι, δεν σημαίνει το ότι πιστεύω ότι είμαι καλύτερος από τους άλλους. Χειρότερο σημαίνει. Και αν σε έχει βοηθήσει σε ό,τι έχεις καταφέρει μέχρι τώρα. Κοίταξε. Νομίζω ότι η πίστη πρέπει να μας προσγειώνει. Προσπαθώ να είμαι προσγειωμένος άνθρωπος, δεν σημαίνει ότι είμαι όμως. Δηλαδή, όλοι μας ξέρουμε, ας πούμε, τα ερατώματά μας και ό,τι αρνητικό υπάρχει, ας πούμε, στις πράξεις μας. Δηλαδή, τι είναι αρνητικό, όταν ξέρω ότι πάω και ψωνίζω, ας πούμε, και έχω 5 μπλούζες. Και άλλος δεν έχει ούτε μία να φορέσει. Αν είχα τη δύναμη και ήμουν πολύ καλός χριστιανός, θα πρέπει να πάρω να κρατήσω μία μπλούζα για μένα. Έχω τους δύο χιτώνες, έτσι δεν είναι.